Καλησπέρα φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζω στο πρώτο Console Wars επεισόδιο του καναλιού αφιερωμένο σε ένα ιστορικό παιχνίδι, το πρώτο κατά κόρον διάσημο first person shooter, το Doom, που θα το κάνω ένα γρήγορο VS Console War επεισόδιο σε δύο φοβερά μηχανήματα, 32X Mega Drive και Jaguar. Είστε έτοιμοι? Εγώ είμαι. Φύγαμε! Λοιπόν φίλοι μου, σήμερα όπως βλέπετε λοιπόν και όπως προείπα θα ασχοληθούμε με το Doom. Το Doom στους περισσότερους ανθρώπους στο μυαλό τους είναι σαν το πρώτο 3D first person shooter που είναι release σε PC και αργότερα μετά και ports σε κονσόλες. Η αλήθεια είναι κάπου εκεί. Πρακτικά το πρώτο first person shooter δεν ήταν το Doom αλλά ήταν ένα χρόνο πριν, το 1992, από την ίδια εταιρεία, την ID Software, για 486 PC, ήταν το Wolfenstein 3D. Αυτό εδώ. Το Wolfenstein 3D επίσης ήταν και το δεύτερο μου πρακτικά παιχνίδι για το Jaguar. Ήξερα όμως, όταν είχα πάρει το Jaguar, ότι αυτό δεν ήταν ένα σύγχρονο παιχνίδι. Το είχα δει πρώτη φορά περίπου 6 δημοτικού, όντως εκεί το 92 ή 93, σε PC, βασικά πριν πούμε τη λέξη PC, σε ένα 486 IBM, σε 8 δισκέτες είχα παίξει αυτό το παιχνίδι και μου είχε φανεί πολύ περίεργο αυτό που έβλεπα. Τα γραφικά του εννοείται ότι ήταν πολύ μπροστά της εποχής, δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο. Όμως ήταν πολύ gore, δεν ήταν δηλαδή τόσο για πιο μικρές ηλικίες, γιατί ας πούμε δείχνει να διαμελείς, να σκοτώνεις την επίθεση στο κάστρο Wolfenstein, όπου θεωρητικά εκεί τελικός αρχηγός είναι ο Χίτλερ και γενικά αντιμετωπίζεις ορδές ναζί μέσα σε ένα 3D πρωτοστημένο περιβάλλον. Πολύ όμορφο παιχνίδι για τότε, έτσι. Και ουσιαστικά είναι το πρώτο shooter στον κόσμο, το πρώτο first person 3D shooter στον κόσμο. Το 3D είναι μεγάλη κουβέντα γιατί θεωρητικά δεν είναι τόσο 3D, αλλά αυτά τα παιχνίδια ήταν βασισμένα σε δυσδιάστατο setup, απλά με κόλπα στο προγραμματισμό και στο rendering μας δώσαν αυτή την ψευδέστηση στο illusion ότι ήταν 3D. Οπότε άτυπα δεν είναι 3D αυτά τα παιχνίδια. Το Wolfenstein λοιπόν βγήκε το 1992 και το 1993 η ID κατάλαβε ότι είναι λίγο πρωτοπόρο σε αυτό το νέο στυλ παιχνιδιών, τα first person shooters, οπότε αποφάσισε να το πάει ένα step πιο πέρα, να φτιάξει μια άλλη συνταγή, λίγο πιο καλοδουλεμένη, με άλλο theme. Το ένα ήταν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το άλλο μας πηγαίνει στο διάστημα και συγκεκριμένα στον πλανήτη Άρη, ο οποίος έχει κατοικηθεί από διάφορους πεζοναύτες. Και αυτό το παιχνίδι ονομάστηκε Doom, 1993, Χριστούγεννα 93. Εντάξει, οι πισάδες τότε, όσοι ήταν και πιο μεγάλοι από μένα, θυμάμαι όλοι να μιλάνε για το Doom, 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 Doom. Δηλαδή το Doom είχε γίνει, πώς θα το πω, πλήση εγκεφάλου. Όλοι ξέραν το Doom. Εγώ δεν το είχα παίξει σε PC, να πω την αλήθεια. Το έβλεπα, ξέρω εγώ, έτσι σε περιοδικά, στο Pixel, στο PC User, αλλά δεν το είχα δει. Θυμάμαι όμως τα περιοδικά της εποχής, Αλμανάκο και τα λοιπά, ότι θα έβγαινε και σε κονσόλες. Μεγάλο βήμα τότε αυτό, γιατί ένα PC είχε πολύ πιο καλή επεξεργαστική ισχύ, είχε πολύ πιο δυνατό hardware και ήταν άξιο απορία στο πώς θα μπορούσε τότε να πάει πού, στο Super Nintendo, στο Mega Drive. Ήτανε too much σαν ιδέα. Όμως, οι προγραμματιστές της εποχής τα καταφέραν όλα αυτά. Ο mastermind που λέω εγώ, John Carmack, ιδρυτής της ID και μεγάλος developer που έφτιαξε μετά και τα Quake και όλα αυτά, ήταν μεγάλο μυαλό, έτσι, όλοι του δίνουν congrats για το στυλ του, για τις σκέψεις του, για τις ιδέες του, για τον προγραμματισμό του και αποφάσισε το παιχνίδι λοιπόν του PC, το Doom, το 1993, αργότερα να γίνει στα πρώτα ports, να πάει στις κονσόλες. Εγώ τώρα, τι γίνεται, θα σας πω ποια είναι τα ports. Τα ports με τη σειρά ήτανε, ο κόσμος νομίζει ότι πρώτα ήταν το Jaguar,
Και το έχω από τότε, ας πούμε. Το έχω δηλαδή λίγο πιο μετά, αφού πήρα το Jaguar και το Wolfenstein, το είχα βρει και το Doom. Όμως, είναι κατά μία εβδομάδα πιο πριν, βγήκε παιδιά πρώτα εδώ, στο 32X. Θα μου πεις, ήταν πολύ ακριβά και τα δύο τότε, δηλαδή εγώ δεν ήξερα κανένα να έχει αυτό το combo εδώ, το Tower of Power που λέω εγώ. Όχι Power of Love, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι Mega CD, Mega Drive και 32X. Όλοι ξέρουμε ότι το Mega Drive, ok, μπορείς να το πάρεις με 15, 20, 25, 30 χιλιάρικα αναλόγως στην εποχή ή και πιο πίσω 50 και 60, αλλά το 32X ή το Mega CD ήταν πολύ ακριβά, τον ήταν σαν να έπαιρνες μια καινούργια κονσόλα και γι' αυτό πολλοί δεν το είχανε. Όσοι το είχανε, ειδικά και στο τέλος εκεί προς το 94, το 32X και είχανε πάρει αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι ήταν οι πιο χαρούμενοι. Ήταν οι πρώτοι κονσολάδες που θα είχαν το Doom στο μηχάνημά τους. Στην Ελλάδα όμως πιστεύω ότι πρέπει να ήταν πολύ μετρημένοι αυτοί. Δηλαδή δεν ήταν, να το πω έτσι, δεν ξέρω, να το πω μικρομεσαίες οικογένειες, πρέπει να ήταν για πιο εύπορους οικονομικά να έχουν ένα τέτοιο setup. Φυσικά λοιπόν και εγώ δεν το είχα τότε. Είχα μόνο το Mega Drive το 2 και αυτό ένα χρόνο μετά το 94. Και το παιχνίδι λοιπόν το Doom εγώ το πήρα πριν δύο χρονάκια με το 32X που μου είχε πιάσει έτσι μια ποροσούλα. Έχω διαβάσει αρκετά άρθρα για αυτό το game, για το συγκεκριμένο port το 32X. Θα σας τα πω ότι είναι αυτές οι διαφορές. Και μετά είναι εδώ και το Jaguar. Το Jaguar λοιπόν βγήκε μια εβδομάδα μετά το 32X. Συγκεκριμένα 21 Νοέμβρη 1994 και 28 Νοέμβρη 1994. Οπότε εγώ θα κάνω και review, θα κάνω ένα VS αυτά τα δύο. Όμως το Doom δεν βγήκε μόνο εδώ, βγήκε στο Super Nintendo. Το Super Nintendo ήταν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια, γιατί μπορέσανε έστω να δώσουν αυτή την έξτρα υπολογιστική ισχύ που δεν είχε, ενώ είχε το Mega Drive με το 32X, που ήταν πολύ πιο δυνατό από ένα απλό Super Nintendo. Στο Super Nintendo το καταφέρανε να το ρεντεράρουν το παιχνίδι, να το πορτάρουν μέσω του Super FX Chip που ήταν ενσωματωμένο μέσα στην κασέτα. Δηλαδή η κασέτα η ίδια είχε μια άλλη τεχνολογία, για όσους δεν το γνωρίζουν, ένα τσιπάκι, το οποίο αυτό μπούσταρε τις ικανότητες του προγραμματιστή για να βγάλει ένα παιχνίδι παραπάνω των δυνατοτήτων του Super Nintendo. Το Super FX Chip λοιπόν χρησιμοποιήθηκε και σε άλλα παιχνίδια, αλλά γενικά τα reviews για όσους έχουν αυτό το παιχνίδι και όσους δεν το έχουν και έχουν ψηλοδιαβάσει, το Super Nintendo μαζί με το 3DO είναι οι πιο απογοητευτικές εκδόσεις. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει κάποιος, αν δείτε δηλαδή στο YouTube, δύσκολα στοχεύεις, ζαλίζεσαι, είναι πολύ πιξελιασμένα τα πράγματα. Οπότε η έκδοση του Super Nintendo δεν είναι καλή. Είναι must για όσους έχουν Super Nintendo και είναι fans μεγάλοι, ειδικά hardcore. Ναι, τη σέβομαι, είναι μια καλή έκδοση που βγήκε βάσει των δυνατοτήτων του Super Nintendo, αλλά είναι από τις χειρότερες. Επίσης, μετά βγήκε στο Panasonic το 3DO, που θεωρείται και αυτό μια από τις πολύ κακές εκδόσεις. Συγκεκριμένα καταφέρανε να το προγραμματίσουν να τρέχει περίπου στα 13 frames, και αυτό έφερε πολλά προβλήματα λοιπόν στο playability, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παίξει κάποιος. Όμως παρόλα αυτά βγήκε και στο Saturn, αλλά πριν το Saturn να πάω, βγήκε στο PlayStation 1. Δηλαδή το 1995, ένα χρόνο μετά από 32X και Jaguar παιδιά, βγήκε PlayStation 1, Saturn, 3DO και Nintendo 64. Η καλύτερη έκδοση από όλες είναι του PlayStation 1. Γιατί περιλάμβανε τα πάντα, περιλάμβανε μέσα και το Doom 2, περιλάμβανε και extra levels, secret levels, exclusive levels, δηλαδή ήταν ένας χαμός από πολλά παιχνίδια όλα μαζεμένα σε ένα δισκάκι. Και κατά τα ψέματα το PlayStation 1 έχει το καλύτερο 3D από εκείνες τις κονσόλες, οπότε το παιχνίδι είναι σχεδόν και καλύτερο από την έκδοση για PC που είχε βγει πριν από 3 χρόνια περίπου. PlayStation 1 λοιπόν έχετε στο νου σας η καλύτερη έκδοση, το καλύτερο port του Doom της εποχής. Στο Saturn θέλω να κάνω μια παρένθεση, βγήκε και αυτό έτρεχε περίπου στα 15 frames το δευτερόλεπτο, πάρα πολύ κακό. Αλλά έχω διαβάσει ένα αφιέρωμα στο οποίο έλεγαν ότι η Sega δεν δώσαν το χρόνο στον John Carmack να ασχοληθεί με τη δυσκολία του hardware του Saturn, παρότι είχε πολύ ισχυρούς επεξεργαστές.
Με αποτέλεσμα να ρασάρουν κάπως το release του παιχνιδιού και να βγει ένα κακό port. Δυστυχώς του Saturn είναι κακό το παιχνίδι, το λέω. Αλλά μετά, επίσης υπάρχει άλλη μια συνέντευξη που λέει ότι αν μου είχε δώσει η Sega χρόνο, θα είχα βγάλει την καλύτερη έκδοση από όλα τα μηχανήματα. Και το πιστεύω γιατί, όπως θα δείτε σε ένα επεισόδιο που ετοιμάζω τώρα για το Sega Saturn, που μιλάμε για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ήταν πανίσχυρο. Απλά ήταν πολύ δύσκολο στους προγραμματιστές να κάτσουν να δουλέψουν από τον τριπλάσιο χρόνο. Οπότε πολλοί βαριόντουσαν και βγάζανε αποτέλεσμα μόνο τον έναν επεξεργαστή. Τον άλλον τον αφήνανε στο idle. Τέλος, στο Nintendo 64 είναι μια πάρα πολύ καλή και αυτή η τελευταία εκδοχή, γιατί καταφέρανε σε μια κασέτα, καθομιτή και αυτά κασέτα είναι, αλλά στο Nintendo 64 βγήκανε ακόμα λίγο πιο όμορφα, πιο σμουθαρισμένα, γιατί το Nintendo 64 έχει καλή αναπαράσταση του 3D rendering και τα pixel shaders, οπότε εκεί φάνηκε ακόμα πιο γλυκό, πιο όμορφο, αλλά είχε και κάποια μειονεκτήματα, είχε κάποια κομμένα πράγματα κτλ. Εγώ πριν σας πω ποιο από τα δυο που έχω δικά μου θα θεωρήσω καλύτερο, θα σας πω ότι το καλύτερο port, βγάζουμε στην άκρη την PC έκδοση, θεωρείται το PlayStation 1 και δεύτερη καλύτερη θεωρείται το Sega 32X η έκδοση. Γενικά το 32X πολλοί το έχουν κράξει γιατί έβγαλε μόνο 53-55 παιχνίδια. Ήταν ένα μηχάνημα αποτυχία που το ξέρουμε, αλλά λόγω marketing και λόγω μη σωστής υποστήριξης πάνω σε κάποια συγκεκριμένα timelines, δηλαδή ασχοληθήκανε τότε με το Saturn που θα βγαίνει σε 6 μήνες, είχαν φάει πακέτο λίγο με το Mega CD 2, είχαν φάει πακέτο με το Nomad, οπότε το 32X αν και είχε δυνάμεις πήγε και αυτό λίγο άπατο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι αυτό εδώ είναι κακό, είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πάμε λίγο τώρα να δούμε γενικά τι συμβαίνει σε αυτά τα παιχνίδια. Η έκδοση λοιπόν του... Εδώ μπερδεύτηκα όλο, κοιτάω από την άλλη. Η έκδοση του Jaguar έχει και τα 3 επεισόδια και έχει και τα 28 levels. Για όσους έχετε παίξει δηλαδή το original παιχνίδι. Όμως αυτό σημαίνει ότι έχει περισσότερα levels και από εδώ. Εδώ στο 32X υπάρχουν 2 επεισόδια και συγκεκριμένα 17 levels. Έχουν κόψει ένα επεισόδιο, μούφα. Και επειδή έχουν κόψει και ένα επεισόδιο, έχουν κόψει και το τελευταίο και το πιο πανίσχυρο όπλο του παιχνιδιού, το BFG, το Big Fucking Gun που λέγαμε εμείς, αλλά μπορεί κάποιος να το αποκτήσει εδώ με cheats. Ένα πολύ κακό που με έχει ξενερώσει εδώ στην έκδοση του Jaguar είναι, παιδιά, ότι δεν είχε ήχο. Δηλαδή έπαιζε το παιχνίδι και ακούς μόνο τα εφέ από τους πυροβολισμούς, τις κραυγές κτλ. Δεν έχει μουσική. Αυτό το θεωρώ ένα πολύ μεγάλο μείον. Αντιθέτως εδώ, με το φοβερό chip του Mega Drive κτλ, ο ήχος είναι πολύ πιο καλός. Οπότε μόνο και μόνο ο ήχος είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο bonus στη παρουσίαση αυτού του παιχνιδιού. Κάτι πολύ βασικό είναι επίσης ότι η έκδοση του Jaguar παίζει σε full screen. Δηλαδή με το που το συνδέσουμε στην τηλεόρασή μας θα το δούμε σε full screen. Εδώ δεν παίζει full screen. Έχει πλαίσια τριγύρω και παίζει περίπου σε 320x280, κάτι τέτοιο. Τα frames, όπως είπαμε ή αν δεν το είπαμε, είναι λίγο υψηλότερα από το Jaguar. Τρέχει στα 22 frames, με την έκδοση του Jaguar να ψιλοχωλαίνει στα 18x20. Θα μου πεις 2-4 frames είναι διαφορά. Ίσως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι διαφορά, ειδικά όταν σε κάνει πολύ εχθροί και τα λοιπά, πολλά εφέ στην οθόνη, αυτά τα 4 frames να κάνουν τη διαφορά. Περιττό να πω επίσης κάτι που ξέχασα, ότι η έκδοση του PlayStation 1 τρέχει λοκαρισμένη στα 30 frames το δευτερόλεπτο και ο Carmack είχε πει αυτό για το Saturn που είπα λίγο πιο πριν, ότι αν τον είχαν αφήσει να δουλέψει θα μπορούσε στο Saturn να είχε βγάλει 60 frames το δευτερόλεπτο και να ήταν το καλύτερο port βάσει των πιο ισχυρών επεξεργαστών. Κάτι το οποίο δυστυχώς όμως δεν έγινε. Το Jaguar επίσης έχει auto save επιλογή. Δηλαδή, όσο κάνεις progress στο παιχνίδι, κάνει μόνο του auto-save. Εδώ δεν υπάρχει auto-save, υπάρχει όμως level select, δηλαδή όσο κάνεις progress στο παιχνίδι, μπορεί μετά να αποθηκεύει αυτόματα και κάνεις επιλογή του level. Αν χάσεις όμως και εδώ και εδώ, ξεκινάς την αρχή του level. Εντάξει, δηλαδή τα continuous κάπως δεν είναι έτσι όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Ουσιαστικά ποτέ δεν μπορείς να χάσεις και να πας πάλι από την αρχή. Υπάρχει αυτό το level select. Ειδικά εδώ που είναι κομμένα τα επεισόδια, είναι πιο γρήγορο σαν game. Το Jaguar απ' την άλλη,
λέει πολλοί κόσμος ότι ίσως είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του. Εγώ δεν έχω το παιχνίδι για το οποίο αγόρασα το Jaguar. Κάποια στιγμή πρέπει να το αποκτήσω. Ήταν το Alien vs Predator. Αλλά πιστεύω ότι το Doom, τώρα εγώ προσωπικά που θεωρώ το Jaguar μια φοβερά αποτυχημένη κονσόλα, χειρότερα δηλαδή αν πει κάποιος για το 32X, γιατί δεν συγκρίνεται οπτικά αυτά που μπορώ να δω στο ένα με το άλλο. Να μην μιλήσουμε τώρα για Colibri, για Sonic Knuckles κτλ. Εδώ, Night Trap ιστορίες. Από τα παιχνίδια που έχω δει και τα περιορισμένα παιχνίδια που ήρθαν στην Ελλάδα για τον Jaguar, περίπου καμιά 8 τίτλοι ήταν οι official εισαγωγές στα Atari. Όποιος βρήκε παραπάνω από 8 τίτλους στην Ελλάδα ήταν από παραεισαγωγές ή του τα φέρανε φίλοι, θείοι κτλ. Από το εξωτερικό. Το Doom λοιπόν είναι από τα πολύ καλά παιχνίδια για τον Jaguar. Πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει Jaguar, για μένα καλό είναι να επενδύσει και να τσιμπήσει αυτό το game. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό εδώ το μηχάνημα είχε ένα μεγάλο κακό. Δεν μπορούσατε στο 32X το Doom να κάτσετε και να παίξετε multiplayer. Θα μου πεις τι άλλο κάνει το multiplayer στο Doom. Ναι, υπάρχει ένα νόημα. Φυσικά δεν θα ήταν multiplayer στο single player. Θα ήταν ένα deathmatch. One versus one. Οπότε στο Jaguar αυτό συμβαίνει με την προσθήκη όμως ενός ξεχωριστού add-on, το οποίο λεγόταν juggling. Και τι θέλεις εδώ, θέλεις δύο Jaguars, δύο Dooms και φυσικά δύο παίχτες για να παίξουν deathmatch μέσα στα creepy levels βγαλμένα από την κόλαση του Άρη επίπεδα. Όμορφο σκηνικό αυτό. Γενικά, κάτι πολύ βασικό, η έκδοση 32X δείχνει ότι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Θα σας το δείξω και μέσα που θα παίξουμε τώρα και τα δύο μηχανήματα. Του Jaguar είναι λίγο πιο slow down, δηλαδή σαν να μένει από μνήμη κάπως το μηχάνημα. Παρόλα αυτά, την θεωρούν ότι είναι η πιο γνήσια μεταφορά από το PC, παρόλα αυτά. Και κάτι πολύ βασικό που πολλοί κόσμος δεν ξέρει είναι ότι αυτό εδώ είχε ανακοινωθεί ότι θα βγει πρώτο, πριν από το 32X. Παρόλα αυτά, δεν ξέρω πώς δουλεύαν τα πράγματα στις κατασκοπίες των εταιριών, μας έπεσε. Του 32X η έκδοση, παρότι βγήκε πρώτη, είναι βασισμένη στο port του Jaguar. Πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω. Επίσης, πολλά παιχνίδια μετά, και του Nintendo 64 νομίζω, και του Saturn και του 3DO, είναι όλα βασισμένα στο core του Jaguar. Μην με ρωτήσετε πώς, δεν ξέρω, απλά ξέρω αυτό. Φοβερό παιχνίδι, νομίζω ότι τα έχουμε καλύψει σχεδόν όλα, τα βασικά δηλαδή. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το δούμε και λίγο από κοντά. Και κάτι πολύ βασικό το οποίο ξέχασα είναι ότι το Jaguar, αν δεν το είπα στην αρχή, έχει και δύο exclusive πίστες, οι οποίες φυσικά δεν υπάρχουν στο 32X. Πριν το δούμε, εγώ ήδη έχω σχηματίσει στο μυαλό μου, γιατί τα έχω παίξει και τα παιχνίδια, την άποψη ότι ξέρετε ποιο είναι καλύτερο. Σας τα είπα λίγο, θα τα ξαναδούμε και πάλι τα συν και τα κατά του κάθε μηχανήματος. Το Doom είχε κάνει μεγάλο hype, κλείνοντας. Είναι ο πατέρας των shooters, αν και ο παππούς των shooters είναι αυτό εδώ, όπως είπαμε. Δώστε λίγο την αγάπη οι retro lovers στο Doom, αν δεν του την έχετε δώσει. Αν είστε fans του Super Nintendo και δεν το έχετε, πάρτε το εκεί. Μετράει σέσα για να δείτε την προσπάθεια που κάναν οι προγραμματιστές για να το πορτάρουν στο SNES, αν και δεν βγήκε καλό. Στο 3DO δεν το έχω, αν και έχω το 3DO. Και δυστυχώς δεν έχω και του Saturn την έκδοση και του Nintendo 64. Στο PS1 εννοείται το έχω παίξει σε κόπια πίσω εκείνη την εποχή. Και τώρα, αφού είπαμε τα βασικά, πάμε λοιπόν λίγο να δούμε gameplay. Φύγαμε! Πριν περάσουμε λίγο στη σύγκριση, στο gameplay, να κάνουμε και ένα γρήγορο unpacking. Ας ξεκινήσω με το Doom την έκδοση. Τα έχω σε... εντάξει, αυτό το Doom το έχω σε πολύ καλή κατάσταση από τότε. Τα πρόσεχα, εντάξει, λίγο εδώ μόνο, οκ. Okay. Κλασική Doom, συγγνώμη, κλασική Jaguar συσκευασία. Πίσω βλέπουμε έτσι τα άλλα τα σκηνικά. Animated Violence, Blood and Gore. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Τι έχουμε τώρα εδώ. Εδώ έχουμε το βιβλιαράκι,
το οποίο είναι αρκετές οι σελίδες. Κάπου κιόλας μου αρέσει κάτι το οποίο θέλω να δείξω έτσι λίγο γρήγορα. Network error. Εδώ λέει ότι καμιά φορά όταν κάνεις την ένωση με τα δύο Jaguars για να παίξεις Deathmatch ή Co-op, υπάρχει έτσι να σου βγάλει, λέει, Network error. Το οποίο αυτό λέει βασίζεται taking place in hell, ξέρω εγώ. Δηλαδή ότι το μήνυμα βοηθάει και λίγο ότι το παιχνίδι είναι από την κόλαση. Αλλά προσέξτε ότι due και σε high data transfer rate. Δηλαδή ήταν τόσο γρήγορο το μηχάνημα, πολλές φορές μπορεί να έβγαζε error. Και γράφει κιόλας, this error should not be considered a fault Jaguar or cartridge. Μου αρέσει δηλαδή αυτή έτσι, η επισήμανση. Εντάξει, εδώ δείχνει τα όπλα, τους εχθρούς και τα λοιπά. Και εδώ μέσα, λοιπόν, το cartridge, όπως ήτανε, όμορφο cartridge, τα κλασικά curved της Atari. Πολύ καθαρό, δεν το έχω ταλαιπωρήσει ιδιαίτερα. Και αυτό είναι εδώ το κλασικό screen που βάζουμε πάνω στα controller. Κάθε παιχνίδι του Jaguar, για όσους δεν το ξέρετε, είχε μέσα στο παιχνίδι ένα τέτοιο πλαστικό, ας πούμε, εύκαμπτο, όπου κάθε μπουτόν ανταποκρινόταν και σε κάποιο αντίστοιχο ability μέσα στο παιχνίδι. Ας πούμε αυτό το πατάς και βγαίνει το map και τα λοιπά, ή εδώ αλλάζει τα όπλα, κάνει switch τα όπλα και τα λοιπά. Ωραίο ξεχωριστό addition αυτό που υπήρχε στα Jaguar παιχνίδια γενικά. Και να το βάλουμε αυτό λίγο στην άκρη και πάμε και στο Doom, το οποίο το πήρα πριν κάποια χρόνια. Παρόλα αυτά είναι λίγο αστείο, γιατί εδώ υπάρχει ακόμα το αυτοκολλητάκι αυτό, που πολλά 32x παιχνίδια δεν το έχουν αυτό το αυτοκολλητό. Και έχει κρατηθεί και του blister, πολλά είναι κομμένα τελείως σύριζα. Ωραίο εξώφυλλο, κλασικά Doom, πολύ ωραίο εξώφυλλο, Sega 32X στα πλάγια, εδώ μας έχει μείνει λίγο η τιμή, πρέπει να τη βγάλω κάποια στιγμή. Και από πίσω, αν με ρωτήσετε τώρα, πραγματικά μου την έσπαγε που από τα Mega Drive, ενώ ήταν σε πλαστικές θήκες, πήγε μετά σε αυτές τις χάρδινες. Ειλικρινά μου τη βιδώνει. Όπως και το ίδιο μου τη σπάει που ήταν και του Jaguar, έτσι, αλλά και του Nintendo 64 κτλ. Εδώ λοιπόν, κλασικό Mega Drive packing. Αυτό εδώ το όμορφο, το παιχνίδι μέσα. 32X, εντάξει δεν έχει κάτι άλλο, να δούμε, δεν το βγάζω τώρα αυτό. Το cardboard, το insert και το instruction manual, που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, πέρα από αυτό εδώ το τσακισματάκι. Κλασικό Sega manual βασικά. Βέβαια δεν έχει τόσο πολλές εικονογραφήσεις όπως έχει του Jaguar, δηλαδή το manual του Jaguar σε presentation τσακίζει αυτή του Mega Drive, είναι πολύ πιο όμορφο μέσα το inlay, ξέρω εγώ, τα σχέδια κτλ. Η εχθρή δείχνει τα όπλα, εδώ δεν μας δείχνει πολλά. Ένα πάρα πολύ απλό μανιουαλάκι. Και αφού είδαμε λοιπόν και τα δύο παιχνίδια έτσι πώς είναι στη φυσική τους μορφή, πάμε τώρα και στο versus gameplay. Φύγαμε. Και ξεκινάμε με την έκδοση για το 32X, κουμπωμένα όλα επάνω στο πιο αγαπημένο μου κόμπο κονσόλας. Doom λοιπόν, πάμε, ακούμε λίγο τη μουσική εδώ, να δώσουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξουμε το level μέχρι τα 15 όμως, τα υπόλοιπα βέβαια θα ξεκλειδώσεις. Start, μέση δυσκολία και φύγαμε. Το loading βλέπουμε γρήγορο. Λοιπόν, παιδες, καταρχήν όπως είδατε η μουσική συνεχίστηκε από το main menu, έτσι, δηλαδή δεν έκανε καθόλου cut να αλλάξει λίγο το tune η μουσική. Βλέπουμε αυτό το ικτρό κατ' εμέ δυστυχώς, το background αυτό το χωμάτινο σαν πλακάκια, πέτρες ενωμένες τριγύρω, δεν μπορούσα να δώσουν κάποιο πιο ωραίο. Τέλος πάντων, windowed mode, αλλά μουσική παιδιά. Έχουμε μουσική. Ο χειρισμός τώρα. Εγώ προτιμώ πλέον να παίζω
τα παιχνίδια του Mega Drive, Mega CD και τα λοιπά, 32X, με το μεταγενέστερο controller, το εξάκουμπο που εισήχθη με το Mega CD. Γιατί είναι πιο μικρό στο grip, στο χέρι, να το πιάσεις. Και επίσης, εντάξει, όχι τα 6 κουμπιά έχουν πάντα περισσότερες λειτουργίες, αλλά είναι λίγο πιο manageable, να το πω έτσι. Είναι λίγο πιο fun, πιο εύκολο. Κάτσε να θυμηθούμε τώρα controls. Λοιπόν, ναι, εδώ δεν ανοίγει. Το παιχνίδι, εντάξει, εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο να εξερευνήσουμε. Headshot. Βλέπουμε απουσία κλασικά του crosshair, το στοχαστράκι. Αυτό νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, το crosshair εμφανίστηκε πρώτη φορά σε first person shooter με το παιχνίδι της GT Interactive και είναι για μένα κιόλας το αγαπημένο shooter όλων των εποχών, το Duke Nukem 3D. Εκεί υπήρχε crosshair. Εδώ επίσης υπάρχει απουσία του map, παιδιά. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ενώ στο 32X, στο Jaguar, όπως θα δείτε στο επόμενο, μόλις δηλαδή πάμε στο 32X, υπάρχει το map, το button map. Εδώ με τίποτα ο τύπος. Το strafe εδώ λειτουργεί πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τα controls είναι πιο responsive, πιο σμουθιάρικα, να το πω έτσι, στο 32X. Εννοείται ότι δεν υπάρχει κουμπί. Καλά την άνευα σήμερα. Κουμπί για jump. Έλα. Strafe. Αργεί πολύ το strafe, παιδιά. Εν τω μεταξύ, αυτά είναι, μην ξεχνάτε, παιχνίδια τα οποία φτιαχτήκανε για να δουλέψουν με keyboard και mouse για πιο responsive control. Σε μια κονσόλα είναι φανερά πιο δύσκολο, εννοείται έτσι, κάποιος να παίξει αυτά τα games, να στοχεύσει κτλ. Παρ' όλα αυτά δεν είναι για τόσο δύσκολο, θέλει σίγουρα κάποια εξάσκηση. Να πούμε επίσης για όσους δεν ξέρουν, το παιχνίδι είναι γεμάτο μυστικά περάσματα, απλά τώρα δεν μου έρχεται πουθενά κανένα σημείο στις πρώτες πίστες για μυστικό πέρασμα. Δηλαδή τώρα σίγουρα εδώ θα τερματίσουμε το levelάκι, θα μας πει secrets ότι δεν βρήκα τίποτα. Μηδέν, βέβαια. Πάμε δεύτερο επίπεδο. Entering level 2. Θα παίξουμε και τα δύο επίπεδα και στα δύο format, στα δύο πορτάκια. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, η απουσία του hard γενικά με χαλάει. Βέβαια αυτό σε αναγκάζει να δουλέψει λίγο πιο πολύ το μυαλό σου, να γίνεις έτσι πιο Johnny Mnemonic φάση. Πήραμε την κόκκινη καρτούλα με τη μία. Το χέρι, δεν έπεσε, τον άτομο όλο δεν έπεσε. Λοιπόν, εννοείται ότι μαζεύουμε armor από παντού, σφαιρούλες, τα όπλα αργούν λίγο να κάνουν εμφάνιση. Βλέπετε τώρα ήμουν ψηλά και έκανε elevation η σφαίρα προς τα κάτω. Πολύ αστείο. Και άλλοι εχθροί μπροστά. Ουσιαστικά βλέπω κάτι pixel στο βάθος, δεν βλέπω εχθρούς. Αλλά μην θέλουμε πολλά, παιδιά, μιλάμε για το δεύτερο shooter στον κόσμο. Εδώ ανατινάξαμε το βαρέλι με τα χημικά και έγινε μια σπλατεριά στον τύπο. Εδώ είναι το σημείο που πήγαμε πριν. Να ψάξουμε λίγο καλύτερα για πραγματάκια. Εδώ έχει κάτι σφαίρες. Εδώ. Όχι, νομίζω από εδώ ήρθαμε. Τα tunes της μουσικής, εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε ιδιαίτερα πράγματα. Δεν είναι όμως κακή η μουσική για αυτό το παιχνίδι. Έλα να σκοτώσουμε έτσι κρίτικα εδώ από το βαρελάκι. Το
Τζόκερ λοιπόν, παιδιά, η έκδοση θα το ξαναδώ επειδή έχει το map. Σε βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δείχνει και που υπάρχουν και τα items. Αναβοσβήνει δηλαδή. Άρα αυτό είναι ένα καλό tool για να ολοκληρώσεις και καλύτερα λίγο τα levels. Εδώ ακουμπάμε πάνω στην γλίτσα, το οποίο δεν γίνεται. Να ακουμπάμε γραμμικά. Διακόπτης, ανοίξαμε. Την κάνουμε λίγο γρήγορα. Μας έχει ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη πόρτα. Λοιπόν, θετικά. Νομίζω τα είπαμε. Τα έχετε καταλάβει. Μουσική. Μουσική, ναι, θέλω να έχω μουσική. Όταν παίζω παιχνιδάκια, θέλω να έχω μουσική. Πώς να το πω, είναι κακό? Όχι. Σε άλλους μπορεί να μην τους ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει. Γουστάρω να έχουν μουσική αυτά τα games. Λοιπόν, εδώ. Ναι, πέσιμο, γερό. Πάμε πάλι. Έλα, έλα, έλα. Εντάξει, το health καλά πάει. Κατέβα. Φυλάκια. Health, γενικά, σφαιρούλες, διακοπτάκι. Το windowed mode είναι αυτό που, ok, με ξενερώνει. Αλλά και τι να κάνουμε κιόλας. Εδώ δεν μπορούμε να το πάρουμε ή μπορούμε. Γιατί εδώ ναι, το πήραμε. Είναι και λίγο δύσκολο, δεν βοηθάει και το contrast γενικά. Σκοτεινό παιχνίδι. Τα controls λοιπόν είναι πιο, μου φαίνονται πιο responsive από την έκδοση για το Jaguar, μουσική. Το mode αυτό είναι το κακό. Σίγουρα ένα μεγάλο μείον ότι έχουν κόψει, παιδιά, ένα επεισόδιο. Δεν ξέρω, ένα επεισόδιο και ένα level από το τελευταίο του δεύτερου και κάποιοι εχθροί. Δεν ξέρω γιατί το κάναν αυτό. Να πούμε ότι δεν υπήρχε χώρος άλλος στην κασέτα. Ίσως. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάνει την έρευνά μου να δω ακριβώς πόσα megabytes είναι η κασέτα Jaguar και έχει όλο το content του παιχνιδιού, όλα τα επεισόδια. Εδώ ίσως να υπήρχε ο περιορισμός αυτός, τώρα ποιος ξέρει, να έγινε ένα trade back, δηλαδή η μουσική να έπιασε πολύ χώρο στο Jaguar και να είπανε, ξέρεις κάτι, προτιμάμε ρε φίλε να μην βάλουμε μουσική από το να δώσουμε στους παίχτες όλα τα levels από την PC έκδοση, και στη Sega για την έκδοση 32X να είπαν, ξέρεις κάτι, άμα να δώσουμε κάτι θα το δώσουμε με λίγο πιο καλά controls, θα δώσουμε λίγο και τη μουσική, αλλά ok, δεν θα έχουμε ένα επεισόδιο, δεν τρέχει κάτι ε. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει βάσει τον καθέναν τι πιστεύει. Εγώ ας πούμε, εντάξει, είπαμε, προτιμώ λίγο μουσική από το να μην έχω κάτι άλλο. Λάθος, μουσική από το να έχω παραπάνω επίπεδα. Αλλά τώρα το λέω αυτό εκ του ασφαλούς. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι έχει βγει πριν από, δεν ξέρω εγώ, πριν από 100 χρόνια. Δεν με νοιάζει τώρα που ψευτοπαίζω να κάνω το review ή που το έχω στη συλλογή μου να πω, ξέρεις κάτι. Δεν με νοιάζει ρε φίλε, τώρα εντάξει, εδώ το review μας να κάνουμε, να πούμε ότι το έχουμε το Doom και όλα καλά, δεν με νοιάζει κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μια χαρά είναι το παιχνιδάκι. Τότε όμως, παιδιά, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εάν κάποιος τότε ήταν ενήλικος, γιατί εγώ προφανώς ήμουν παιδί γυμνασίου όταν είχαν βγει αυτά, ειδικά στο εξωτερικό που ήταν λίγο πιο πορωμένοι σε πιο μεγάλη ηλικία, δηλαδή ένας 20χρονος τότε σίγουρα θα διάβαζε τυφλά και τα περιοδικά, όπως κάναμε και εμείς άλλωστε, και θα έλεγε έκδοση 32X, αυτό και αυτό, έκδοση Jaguar, παραπάνω επίπεδα. Δεν έχω PC, είναι πανάκριβο το PC, αφού είναι να χώσω λεφτά να πάρω αυτή την έκδοση. Ναι, τότε είχε νόημα. Εδώ μας την πέσαν άσχημα και επιτέλους χάσαμε. Άρα λοιπόν για εκείνη την εποχή, για τους gamers που γουστάρανε τη φάση, σίγουρα θα προτιμάγανε
ένα παιχνίδι με παραπάνω επίπεδα, με παραπάνω εμπειρία, να γουστάρουν πιο πολύ, να παίξουν το game, να το ευχαριστηθούν περισσότερο και να το εξαντλήσουν. Έτσι λοιπόν, ναι, μετράει να έχεις την έκδοση του Jaguar. Τώρα, όπως είπαμε, εγώ προτιμάω αυτά τα σενάρια. Δεν χρειάζεται να το ξαναβούμε, τα είδαμε όλα. Έχετε πάρει μια ιδέα πώς είναι το game. Ισάριθμα θα παίξω και το ένα και το άλλο, έχουμε φτάσει περίπου στα 12 λεπτά αυτό. Τώρα παίζω έτσι λίγο ότι να είναι. Τα pixels, δεν νομίζω ότι θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά και από το ένα στο άλλο game, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο ισάριθμα. Η δύναμή τους δηλαδή κοντράρεται, αν και το Jaguar δεν ήταν ποτέ 64-bit. Μπορώ να πω με το χέρι στην καρδιά ότι θεωρητικά ούτε 32-bit ήταν. Να πούμε ήταν κάτι 24-bit. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα γραφικά για τους OK παλεύονται, είναι λίγο fair, λίγο ίδια. Δεν υπάρχει καμιά τρελή διαφορά. Το πιξέλιασμα είναι το ίδιο και στα δύο. Λοιπόν, αυτό ήταν το Doom για το 32X. Και πάμε τώρα να το δοκιμάσουμε και στο Jaguar. Εδώ έβαλα το Jaguar μου μετά από 20 χρόνια με το κλασικό το καλώδιο το RF που υπήρχε και έχω μείνει έκπληκτος. Δεν ξέρω τι έχει φταίξει. Η εικόνα χαλιά, ενώ δεν ήταν έτσι όταν έπαιζα μικρός. Άπειρες παρεμβολές, χιόνια, κακή εικόνα, unplayable. Οπότε δεν μπορούσα να συνεχίσω ένα επεισόδιο review που ήθελα και έπρεπε να προχωρήσω λίγο σε πιο δραστικά μέτρα. Για πάμε να δούμε ποια ήταν αυτά. Και επειδή λοιπόν το καλώδιο με το κλασικό της κεραίας, το Jaguar που μετά από 20 χρόνια που είχα σχεδόν να το ανάψω μου έκανε αυτές τις παρεμβολές που βλέπετε, το επεισόδιο καθυστέρησε λίγο γιατί έπρεπε να φέρω από Αγγλία, από την γνωστή εταιρεία Retro Computer Sack, ένα C-Sync καλώδιο RGB, δηλαδή η καλύτερη ποιότητα καλωδίου που υπάρχει για αυτές τις παλιές κονσόλες, και μου ήρθε έτσι όμορφα, τακτοποιημένο, κλασικά κτλ. Ένα φοβερό καλώδιο, δίμετρο, πολύ καλής ποιότητας, είναι και τελευταία έκδοση, την έχει φτιάξει ο κύριος τον Οκτώβριο, νομίζω το 18, είναι αναβάθμιση, δηλαδή τα καλώδια του που φτιάχνει τα ονομάζει, τους δίνει και εκδόσεις γιατί βελτιώνει κάτι, αναβαθμίζει, και αυτό είναι το τελευταίο καλώδιο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στον στέρεο ήχο και στην καλύτερη εικόνα. Γενικά καμία σχέση αυτό το καλώδιο με οποιαδήποτε SCART της εποχής ή φυσικά με της κεραίας όπως θα δείτε. Πάμε να το δούμε και σύντομα θα ακολουθήσει και επεισόδιο γενικά σχετικά με τα καλώδια, για όσους δεν γνωρίζουν τι μπορούν να μάθουν για αυτά τα νέα aftermarket καλώδιάκια που θα βοηθήσουν πολύ την εικόνα και τον ήχο στις κονσόλες τους. Και εδώ βλέπουμε τη χαοτική διαφορά με το καλώδιο της RetroShack Computers. Στο κινητό δεν φαίνεται το ίδιο καλά, αλλά εγώ βλέπω μπροστά μου μια άψογη εικόνα, RGB και ήχο. Χαοτική διαφορά, παιδιά. Χαοτικότατη. Ο ήχος, η εικόνα. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα καινούργια aftermarket αυτά καλώδια των εταιριών είναι must για τους fans του retro gaming, γιατί πάνε την ποιότητα του παιχνιδιού σε άλλο επίπεδο. Και αφού είδαμε λοιπόν τη μεγάλη διαφορά με τα καλώδια, ώρα να τσεκάρουμε και στην έκδοση για το Jaguar αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, εγώ πάθαμε τη διαφορά στην ποιότητα από το σοκ μου. Φαίνεται απίστευτο, απίστευτο με το καλώδιο, μεγάλη αναβάθμιση. Και
Πάμε λίγο να το δούμε. Difficult, help me plenty. Όπως βλέπετε εδώ μπορούμε να διαλέξουμε το σημείο που ξεκινάμε. Εδώ είναι επίσης αυτό το cooperative και το deathmatch που έκανα λάθος πριν που σας είχα πει ότι παίζει μόνο deathmatch, παίζει και cooperative το παιχνίδι, απλά το είχα ξεχάσει. Εμείς θα βάλουμε single, το loading, αρκετά γρήγορο και ξεκινήσαμε. Λοιπόν, η βασική διαφορά λοιπόν από το 32X, παιδιά, είναι ότι είναι full screen. Εντάξει, το βλέπετε, είναι όλο τραβηγμένο, stretched 100%. Ο χειρισμός του τώρα, τι γίνεται, είναι λίγο πιο περίεργος με αυτό το controller το τεράστιο της Atari. Για να δούμε αν υπάρχει κάτι. Όχι. Δεν υπάρχει. Πάμε μετά όμως. Ο χειρισμός του κάπως με δυσκολεύει, του 32X, λόγω του πιο διακριτικού εξάκουμπου pad που έχουν βάλει στο Mega CD, είναι πολύ πιο ωραίος. Οπότε στο χειρισμό σίγουρα θα πω ναι στο άλλο μηχάνημα. Αυτό τώρα που θα έχετε ήδη παρατηρήσει και δεν ξέρω αν σε κάποιους φαίνεται ήδη ξενέρωτο, είναι η απώλεια του ήχου. Κοιτάξτε, το μόνο που ακούμε είναι οι πυροβολισμοί, ένα σκύλος που γαυγίζει έξω από το σπίτι μου και σε λίγο που θα ακούσουμε τους μεν εδώ που θα βογκάνε, που θα τους πυροβολάω. Ναι, πάμε λοιπόν από εδώ. Τα γραφικά παίζει γρήγορο, δηλαδή δεν είναι αργό το game, αλλά ίσως και η πιο μεγάλη ανάλυση να το δυσκολεύει κάπως. Παρατηρώ ότι οι εχθροί πιξελιάζουν πολύ πιο περισσότερο συγκριτικά με του 32X. Θεωρητικά πάντα μιλάω για την ίδια απόσταση. Εδώ να μαζέψουμε λίγο armor. Δηλαδή μόνο πολύ κοντά βλέπεις κάπως καλά. Εδώ ας πούμε μας ρίχνουν από εκεί και στο 32X πιστεύω ότι θα είδατε ότι, πώς θα το πω, φαίνεται πιο καλά ρε παιδιά. Εδώ δεν φαίνεται τόσο καλά το τυπάκι εκεί. Δηλαδή φαίνεται μια μάζα περίεργη. Εντάξει, τώρα τι μιλάμε. Μιλάμε για το πρώτο shooter και σε διάφορα ports. Οκ. Okay. Δεν θέλω να είμαι και εγώ υπερβολικός. Απλά θεωρώ ότι στο 32X είναι λίγο καλύτερο. Ο πρώτος demon και εδώ. Το πιο αυτό που πιστεύω ότι με τραβάει λίγο παραπάνω σχετικά του 32X είναι το full screen. Αλλά τόσο απ' την άλλη με ξενερώνει η απουσία μουσικής. Στα συν θεωρητικά, πολύ καλό θεωρητικό συν είναι ότι υπάρχει το παραπάνω επεισόδιο. 3 επεισόδια αντί για 2 όπως είπαμε. Αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, όχι. Έλα τον μπουτόν, άμα το βρει ποτέ, το κέντραρε. 100% kills, secrets 0, entering plan. Πάμε γρήγορα άλλο ένα επεισοδιάκι, όπως θα το κάνουμε στο 32X εξάλλου. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την τύχη να το παίξετε μικρή, αν κάποιος το είχε στο Super Nintendo, π.χ. θα ήθελα να το γράψει. Εγώ το είχα αυτή την τύχη να το πάρω στο Jaguar λοιπόν τότε. Κοίτα εδώ, ξεχάσα να παίζω. Βέβαια το είχα παίξει σε PC και δεν μου έκανε τρομερή αίσθηση που το είδα στο Jaguar, αλλά μετά ήταν nice το feeling να ξέρω ότι το έχω εδώ, όταν ακόμα το Super Nintendo θεωρητικά σκότωνε σε πωλήσεις.
παρότι είχε βγει το Jaguar και το Jaguar πήγαινε αμαχητή, παρόλα αυτά βγήκε αργότερα και ήταν nice να έχεις κάτι πιο πριν. Πάλι όμως για τη δικιά μου περίπτωση δεν ισχύει αυτό, γιατί εγώ το πήρα πιο μετά. Δηλαδή το Jaguar στην Ελλάδα δεν το πήραμε όλοι όπως στο εξωτερικό, το πήραμε λίγο πιο αργά. Τι να πω, ανάμεικτα συναισθήματα για αυτό το game. Εδώ κάτσε, γιατί χάνουμε το φωτισμό μας. Πατήσουμε flashlight να ανάψει κανένα φως. Εδώ κάπως έτσι ψάχνει τα μυστικά περάσματα, αλλά δεν βρίσκουμε κάτι. Τα χρώματά του τώρα νομίζω ότι είναι λίγο πιο ταρκύλα. Είναι λίγο πιο σκοτεινά από το άλλο format που μιλάμε. Δεν ξέρω αν είναι ιδέα μου. Θέλω και τη δικιά σας άποψη, εννοείται. Σιγά σιγά προσπαθώ να μάθω λίγο το... πώς να το πω... το smoothing αυτό το sequence. Επίσης εδώ βλέπουμε τον χάρτη, τον οποίο τον ενεργοποιώ πατώντας το αντίστοιχο μπουτόν στο χειριστήριο του Jaguar, που έχει και τα κλασικά, ας το πούμε έτσι, μπουτόν. Να, εδώ η σιδερομπουνιά. Ακόμα δεν έχουμε βρει ένα όπλο, παιδιά. Από ενέργεια είμαστε λίγο ματωμένοι. Οπ, ασανσεράκι. Κάτσα το γυρίσουμε όμως, πιστολάκι. Οπ, φαρμακείο. Έτσι, μπράβο. Χάνεσαι στο Doom γενικά. Άμα έχεις και χρόνια να παίξεις, φαντεγιά χάνεσαι. Μάλλον από εδώ πάμε. Να το, φιλαράκι μας. Καραμπινάκι. Κάτσε να ξανανοίξουμε λίγο το map. Μάλλον πρέπει να πάμε... να δω... όχι... το map, εντάξει, μέχρι να το κάνουμε λίγο... orientation, να καταλάβουμε τι γίνεται, είναι λίγο λαβύρινθουλής. Εδώ είμαστε. Με ξενερώνει επίσης που υπάρχουν κάποιοι μειωμένοι εχθροί. Μειωμένοι, εννοώ δηλαδή όχι ότι υπάρχουν λιγότεροι στα πόρτες εδώ, δεν υπάρχουν καν. Πήραμε και την κόκκινη κάρτα. Πάμε να τη ρίξουμε μέσα στο slot. Έχω χαρεί πάρα πολύ πάντως αυτή τη στιγμή την ποιότητα, το ξαναλέω με τα καλώδια. Μ' αρέσει πάρα πολύ, η διαφορά είναι μεγάλη. Έλα εδώ εσύ μανάρι μου, κάτσε τώρα εδώ, γιατί πάλι χανόμαστε. Λοιπόν, θεωρητικά πρέπει να πάμε... α, μήπως για να δούμε... μήπως υπάρχει εδώ το κρυφό. Όχι. Σίγουρα δεν είναι εδώ. Με εκνευρίζει αυτό που δεν υπάρχει μουσική. Με εκνευρίζει τίγκα. Λοιπόν. Για να δούμε. Θα τη βρούμε πότε την έξοδο. Κάπου τη θυμάμαι τώρα να υπάρχει, αλλά... δεν είμαι και 100% σίγουρος. Εδώ γιατί δεν μας την ανοίγεις. Τα μπουτόν στα περίεργα. Κόκκινη κάρτα. Εδώ έχουμε πάει. Για να δούμε εδώ. Για ξανά άνοιξε μας. Νομίζω εδώ θα μας πάει κάπου αλλού. Όχι. Όχι. Ούτε εδώ. Ναι. Στραβώ μάρα τόση ώρα. Ναι, 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 το καταλάβαμε. Ανέβα πάνω, πατάμε τόση ώρα στα χημικά. Με αυτό το χειρισμό δύσκολα τα πράγματα. Ανοίξαμε την πόρτα.
πάμε γρήγορα εδώ. Έλα, έλα. Οκ. Πάμε καλά, πάμε καλά, πολύ καλά. Ζόρικα τα πράγματα, 35% health. Το βγάλουμε το level, τι λέτε. Ναι. Παίζει λίγο σπλατεριά εδώ, health, ανεβήκαμε. Μας έρχονται το ράγι. Είναι από πίσω. Ναι, χαζομάρες. Μεγάλες χαζομάρες. Για να δούμε. Άνοιξε το πορτάκι. Εδώ τώρα όμως παίζει πολύ σκοτεινιασμά. Δυστυχώς. Και με χαλάει λίγο αυτό το πιξέλιασμα, ρε γάμορο, σαν να έχει πολύ πιξέλιασμα. Έλα μανάρι μου, βγες έξω. Εντάξει. Αμμουνίσιον. Τα τσεκάραμε όλα. Εδώ την κάνουμε. Και τερματίσαμε. Και το δεύτερο level. Λοιπόν, δεν θα το προχωρήσουμε άλλο, γιατί περνάει η ώρα και μεγαλώνει και το επεισόδιο. Είδατε, πήρατε μια ιδέα, τα μεγαλύτερα του scene πιστεύω ότι είναι το full screen και το extra επεισόδιο για παραπάνω levels που θα το δείτε αυτό όσοι κάτσετε να παίξετε πιο σοβαρά. Το μεγάλο του αρνητικό, λίγο το πιξέλιασμα και φυσικά η απώλεια της μουσικής και λίγο γκλίτσι κατά εμέ πάντα χειρισμός. Και αφού παίξαμε και τους δύο τίτλους στο Game Room, το Jaguar και το 32X, γιατί το παιχνιδάρα το Doom, είδαμε τα προτερήματα και τα αρνητικά του κάθε ενός τίτλου ξεχωριστά. Η τελική απόφαση για τον νικητή του πρώτου Console War επεισοδίου του καναλιού μου είναι φυσικά το 32X. Το δεύτερο καλύτερο port του Doom σε όλες τις κονσόλες, το πρώτο του PlayStation 1 όπως είπαμε, αφήνει κατά πολύ πίσω την έκδοση του Jaguar. Καλή έκδοση, ιδιαίτερη, και αυτή με κάποια θετικά που δεν υπάρχουν εδώ, αλλά συνολικά overall νικητής είναι το Doom για το 32X. Ένα φοβερό παιχνίδι, όσοι δεν το έχετε, θα σας συστήσω να το πάρετε. Φοβερός τίτλος, φοβερές αναμνήσεις και πολύ καλές δυνατότητες του 32X σαν μηχάνημα. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου Console Wars επεισοδίου. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα subscribe, ένα share για να με βοηθήσετε το γνωστό να βγάλω και άλλα επεισόδια πολύ πιο καλά που έχουν αρχίσει να βγαίνουν, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να είστε καλά και keep collecting!